Σήμερα είμαστε μαζί με ένα θα έλεγα quiz, με μια επιχείρηση γνώσεων, δηλαδή αναζήτηση του τι ο καθένας πιστεύει ότι είναι αυτό ή το άλλο. Ουσιαστικά σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε αν αυτά που πιστεύουμε ή αυτά που νομίζουμε ότι είναι σωστά ή δεν είναι, μπορούμε να τα υιοθετούμε σαν απόψεις ή όχι, μήπως κάνουμε κάποια λάθη. Σίγουρα η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια και έχει πολλά περιθώρια να μας αφήσει τη δυνατότητα, πιθανότητα να κάνουμε κάποια λάθη τα οποία τα θεωρούμε σαν δεδομένα. Ας πούμε, θα ακούσουμε πολλές φορές να πούμε τι ωραία που είναι η μακαρονάδα, τι ωραία ομάδα είναι ο Ολυμπιακός, τι ωραίο το σπίτι μου, τι ωραίο το αυτοκίνητό σου, τι ωραίο αυτό το μέρος, τι ωραίο κουστούμι φοράς, τι ωραίος πίνακας, χίλια ωραία, τι ωραία ραδίκια είναι αυτά που έφτιαξες, τι ωραίο το παιδί σου. Γενικά δεν έχουμε πάρει είδηση ότι χρησιμοποιούμε λάθος λέξεις για να, επειδή κάποιοι από ευκολία, κάποιοι από συγχώνευση, ξέρω εγώ, δημιούργησαν ένα συνοθήλευμα με κάποιες λέξεις οι οποίες δεν αρμόζουν να είναι εκεί πέρα που βρίσκονται. Ο Μπαμπανιώτης τα φώναζε πάρα πολύ. Αλλά πάμε να δούμε το τι λάθος γίνεται. Δεν μπορεί να είναι τι ωραία η μακαρονάδα. Η μακαρονάδα άντε να είναι γευστική, άντε να είναι οπτικά ικανοποιητική, έτσι με τη γαρνιτούρα να του βάλεις, ξέρω εγώ, καρικεύματα γύρω γύρω ή το κοκκινιστό κρέας, ξέρω εγώ τι, να βάλεις κάτι και να είναι οπτικά ωραία, όχι ωραία γευστικά. Ωραία γευστικά δεν μπορεί να είναι, θα είναι γευστική απλώς, θα είναι έτσι το σπίτι. Και ο άνθρωπος δεν μπορούν να έχουν το ίδιο επιθετικό προσδιορισμό, τον ίδιο επιθετικό προσδιορισμό να είναι τι ωραίος άνθρωπος αυτός. Εδώ μπορούσαμε να πούμε τι ωραίος άνθρωπος αυτός, τι λεπτός, τι αξιοπρεπής, τι αισθήματα λεπτά που έχει, τι ευγενής, έτσι. Δηλαδή με το ωραίος εδώ προσδιορίζουμε χαρακτήρα, ήθος, ύφος, προσωπικότητα κτλ. Από την άλλη, μπορούμε να πούμε τι ωραίος άντρας είναι αυτός. Τι ωραία γυναίκα που είναι αυτή. Εστιαζόμενοι εδώ πέρα όχι τώρα σε προτερήματα εσωτερικότητας, αλλά σε οπτικό αντίκρισμα. Δηλαδή, ωραία γυναίκα, πραγματικά ωραία. Ωραίος άντρας. Τι ωραίος άντρας. Λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα για αισθητικά ωραίο. Τα μακαρόνια δεν είναι αισθητικά ωραία όμως. Δεν θαυμάζεις και λες τι πράγμα. Χαίρεσαι να τα βλέπεις αυτά τα μακαρόνια. Προσέξτε, μπορεί να χαίρεσαι να βλέπεις μια μακαρονάδα, αλλά αυτό το οποίο γαργαλάει είναι το στομάχι σου. Δηλαδή, εκείνο εκφράζει το ωραίο. Έτσι, η αίσθηση ότι σε λίγο θα είναι στην κυλίτσα σου. Δεν είναι ότι λες κάτσε να το έχω να το βλέπω απέναντι, κάτι που θα συνέβαινε με ένα ωραίο άντρα, μια ωραία γυναίκα. Οπότε τώρα θα μου τεθεί το ερώτημα. Άρα υπάρχουν κάποιες ωραίες γυναίκες και κάποιοι ωραίοι άντρες. Τι μου. Τώρα το είπες.
Μια ωραία γυναίκα. Ένας ωραίος άντρας. Έτσι τους λέμε. Αφού όταν τους βλέπουμε, μας γεννούν την επιθυμία να τους ονομάσουμε ωραίους άντρες, ωραίες γυναίκες. Τι δεν είναι ικανό, τι δεν φτάνει. Το θέμα είναι ωραίος άντρας, ωραία γυναίκα. Τώρα το είπες εσύ ότι είναι ωραίος. Ναι, εγώ λέω πως το λέει ο κόσμος. Α, δηλαδή εννοείς ότι είναι, λέμε ωραίος άντρας, αλλά δεν είναι ωραίος άντρας. Ή ωραία γυναίκα, αλλά δεν είναι ωραία γυναίκα. Περίπου. Θέλω να πω ότι λέγοντας κάποιος τι ωραία γυναίκα είναι αυτή, συνομολογούν όλοι τις παρέες ότι πραγματικά είναι μια πολύ ωραία γυναίκα. Ωραία, τότε πού το άτομο. Το άτομο είναι εάν αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε ως δεδομένο και να το προσυπογράψουμε ότι αυτή η γυναίκα είναι αντικειμενικά ωραία. Τόσο το λέμε εδώ πέρα, το 10-20 άτομα εδώ συμφωνούσαν ότι είναι ωραία γυναίκα. Είναι αρκετό αυτό. Πώς δεν είναι, δηλαδή 20 είμαστε, 20 είπαμε ότι είναι ωραία. Σκέφτεστε ότι μπορούσαν να μαζευτούν άλλοι 50 από όξου και να πούνε ότι δεν είναι ωραία. Να μην την πούνε ότι είναι άσχημη, να πούνε δεν μας αρέσει μας. Πώς δηλαδή τρελή είναι αυτή, οι μεν το λένε ωραία και οι άλλοι λένε ότι είναι άσχημη. Κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί το ξαφνικά αυτό που αποκαλείται ωραίο ξαφνικά να είναι για όλους άσχημο. Και όμως θα μπορούσε. Παράδειγμα. Παράδειγμα. Ας πούμε ότι αυτό γινότανε η ωραία γυναίκα συνέβαινε να είναι στη Γουινέα. Και οι κάτοικοι της Γουινέας εξέλεξαν την ωραία γυναίκα. Την πιο ωραία στη Γουινέα ή στην Ουγκάντα. Κάνουν και αυτοί διαγωνισμούς. Ή έχουν και αυτοί το ωραίο τους. Είπα λοιπόν η πιο ωραία γυναίκα είναι αυτή. Φέρνεις 10 Ιταλίδες, 10 Γαλλίδες, 10 Σουηδέζες και τις ρωτάς αν συμφωνούν για την κάτοικο της Γουινέας που ανακηρύχθηκε η ωραιότερη γυναίκα της Γουινέας ή για αυτούς του κόσμου. Και λένε Ιταλίδες πλάκα μας κάνεις. Εκεί τι θα είχατε να μου πείτε. Η ανάποδα. Ο διαγωνισμός να έχει γίνει στη Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, να έχει βγει η Miss Ιταλία και να της κάνει κριτική η κάτοικη της Γουινέας. Δεν θα ήταν η ωραιότερη γυναίκα, η λευκή, η μαύρη θα ήταν, μια μαύρη. Τώρα δεν πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό, να πούμε στους άσπρους είναι αυτή ωραία και στις μαύρες είναι αυτή ωραία. Γιατί να το διαχωρίσουμε. Να το διαχωρίσουμε γιατί δεν είναι άνθρωποι οι μεν και οι δε, επειδή είναι άλλο χρώμα. Δηλαδή πώς θα ήταν λεοντάρια με χαμηλή χέτη, λεοντάρια με ψηλή χέτη και να λέγαμε αυτά τα ωραία λεοντάρια, τα άλλα είναι τα άσχημα. Δεν βγάζει άκρη. Μπαίνουν οι Κινέζοι μετά που είναι κάπως κίτρινοι. Κίτρινη φυλή, οι Ιαπωνέζοι, μπαίνουν οι Πυγμαίοι, μπαίνουν οι Εσκιμώοι. Α, μπράβο. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κάθε φυλή με τα χαρακτηριστικά της συμβαίνει να ονομάζει ωραίο αυτό που της είναι οικείο, που είναι δικό τους. Άρα το ωραίο για τον Πυγμαίο, για τον Εσκιμώ, για τον Μαύρο, για τον Άσπρο, για τον Ερυθρόδερμο, δεν είναι ένα ίδιο θέμα το οποίο γίνεται αποδεκτό με ευχαρίστηση από όλους. Όχι. Είναι
είναι για τον καθένα, υπάρχει ένα ειδικό ωραίο. Ένα ειδικό ωραίο, ποιο, το οικείο του ωραίο. Αυτό που θεωρεί εκείνος ως ωραίο. Ωραία. Τότε τι θα μπορούσαμε να ονομάσουμε ωραίο. Θα έλεγα ο καθένας μπορεί να ονομάσει ό,τι θεωρεί ωραίο ως ωραίο, αλλά να ξέρει ότι αυτό αφορά αυτόν τον ίδιο και όχι όλο τον κόσμο. Δηλαδή η προσδοκία του πρέπει να είναι για αυτά που πιστεύει ο ίδιος, αυτά που θέλει ο ίδιος να πιστεύει ως ωραία. Ο κάθε άνθρωπος δεν έχει την ίδια σκέψη ότι πρέπει να ονομάζει ωραίο αυτό που λέει ένας κάτοικος μιας πολύ μακρινής χώρας και το θεωρεί ως ωραίο. Ένα. Δεύτερο, για ποιο λόγο ο καθένας διαφοροποιεί το ωραίο του. Και πότε θα θεωρήσουμε ότι ένα ωραίο είναι αντικειμενικά ωραίο. Πότε. Αντικειμενικά ωραίο δεν υπάρχει. Αντικειμενικά ωραίο δεν υπάρχει γιατί αποκλείεται να συμφωνήσει όλος ο πλανήτης ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ωραίος και αυτός είναι άσχημος. Όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για το και για ένα πίνακα. Δεν μπορεί δηλαδή όλοι να δουν ένα πίνακα ζωγραφικής, ένα έργο ζωγραφικής και να πούνε ένα γλυπτό και να πούνε ωραίο έργο. Ούτε αυτό θα γίνει. Θα έχουμε δικογνωμίες. Οπότε ο Καντ σοφά είπε ότι εγώ θα θεωρήσω ωραίο ότι στερείται συμφέροντος στην εκφώνησή μου ότι αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή θα πω ότι είναι ωραίο μόνο όταν δεν υπάρχει κάποιος δόλος για να το πω ωραίο. Δηλαδή τι ωραίο παιδί που έχω, τι ωραίο σπίτι που έχω, τι ωραία η φιλενάδα μου, η γυναίκα μου, το παιδί μου, τι ωραίο το μέρος που παραθερίζω, τι ωραίο το οικόπεδο που θέλω να πουλήσω, τι ωραίο το αυτοκίνητό μου. Δηλαδή, ό,τι ονομάζεις ωραίο, τι ωραίο ο πινακάς μου, τι ωραίο αυτό που έφτιαξα. Δηλαδή, όταν υπάρχει συμφέρον ή προοπτική να φανεί κάποιο συμφέρον για το λόγο που κάτι ονομάζει ωραίο, τότε δεν το δεχόμαστε ως ωραίο, λέει ο Καντ, ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος, ο οποίος ουσιαστικά έχει στρώσει το δρόμο για να αναπτυχθούν όλες οι φιλοσοφίες της γερμανικής κυρίως σχολής, της σχολής της Φραγκφούρτης, με Ατόρνο και άλλους, Φίσερ, Χάιμερ, όλοι αυτοί θεωρούν ότι, μάλλον συμφωνούν, Σόπενχάουερ, ότι το ωραίο πραγματικά πρέπει να στερείται αυτής της ηθικής θεώρησης ότι ονομάζω ωραίο κάτι που είναι δικό μου, που το αγαπώ, έχω λόγους να το προασπίζομαι και να το επαινώ. Έτσι, δηλαδή, όταν πέφτουν έπαινοι ή ακούγονται κολακευτικά λόγια για κάτι το οποίο θέλω να επηρεάσω κάποιους να το αγοράσουν, να μου το αγοράσουν ή να το θαυμάσουν ή να αξιολογήσουν εμένα που το έχω στην κατοχή μου, τότε φοβάμαι ότι όλα αυτά τα λες για να επηρεάσει γνώμη που είναι απέναντί σου. Οπότε σήμερα βάλαμε ένα θέμα λοιπόν και λέγαμε ότι στο ψάξιμο του ωραίου λοιπόν χρειαζόταν αυτή η εισαγωγή, στο ψάξιμο του ωραίου
μεταξύ αν το ψάχνα στη φύση ή σε ένα έργο τέχνης. Πού θα είχα πιθανότητα λοιπόν βάσει των ορισμών που έδωσα ότι δεν θα υπάρχει συμφέρον. Το ωραίο θα το έβρισκα κάπου στη φύση ή κάπου σε ένα έργο τέχνης. Εδώ θα είχαμε ιερή διαμάχη. Ακόμα δηλαδή και φιλοσοφικά υπάρχει διαμάχη. Δεν είναι εύκολο το θέμα να πεις αν το υπέρτατο ωραίο που ψάχνεις για να ονομάσεις είπες αυτά είναι σχετικά ωραίο, ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του ωραίο που θα ήταν σοφό, καλύτερο να έλεγε να εγκαταλείψουμε τη λέξη ωραίο και άσχημο και να το αντικαταστήσουμε με τις λέξεις μου αρέσει αυτός ο πίνακας, δεν μου αρέσει αυτός ο πίνακας. Συμβαίνει κάτι τότε. Βέβαια συμβαίνει. Μου αρέσει αυτός ο πίνακας, δηλώνω άμεσα ότι αυτός ο πίνακας, αυτόν τον πίνακα εγώ τον βρίσκω ωραίο στα μάτια μου. Γι' αυτό μου αρέσει. Και μιλάω ότι μου αρέσει. Δεν λέω μας αρέσει ή αρέσει σε όλο τον κόσμο. Μου αρέσει. Αμέσως έχω βγάλει έξω ότι μπορεί να μην αρέσει σε κάποιον άλλον. Και αν συμβεί να μην αρέσει, τότε δεν θα εξοργιστώ και θα πω «Καλά δεν σε αρέσει αυτός ο πινάκας μου, ρε. Πλάκα μου κάνει. Ξέρεις ποιανού είναι. Ποιανού είναι. Του Ραφαήλ». Α, και θα έπρεπε να μ' αρέσει αν είναι του Ραφαήλ. Έλατε. Και εκεί ο Κάντ έρχεται να το κλείσει γι' αυτό. Ακούστε να δείτε. Ένα κάποιο πράγμα που θεωρούμε ότι είναι ωραίο, δεν στείλουμε πόλεμο ανακοινώσεων και επιγραφών για να ενισχύσουμε το όνομά του. Δηλαδή, τι είπες δηλαδή, ότι δεν σ' αρέσει το κουστούμι μου, το ξέρεις μωρέ ότι είναι Αρμάνι, είναι Βερσάτσε, είναι Ντιόρ, είναι... Τι λες τώρα, ρε άσχετε, κάνει 5.000 ευρώ κάνει. Ούτε η τιμή, ούτε το όνομα του κατασκευαστή είναι ικανά να, όχι ότι δεν είναι ικανά, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν να είναι θελκτικό στα μάτια του αγοραστή, αλλά δεν είναι ικανά να μας κάνουν να φτιάξουμε ένα κανόνα που να λέει η εταιρεία Versace Lowhain φτιάχνει τα ιδανικά κουστούμια τα οποία μπορούμε ανεπιφύλακτα να πούμε ότι συμφωνούμε όλοι ότι τα κοστούμια αυτά είναι αυτά που μπορούν να λέγονται ωραία. Δεν λέγονται ωραία ή λέγονται μισοωραία τα Αρμάνι, σχετικά ωραία τα Dior. Θα μπορούσε κάποιος να γράψει ένα τέτοιο βιβλίο και να ονομάσει ποια είναι ωραία και ποια είναι άσχημα. Πολύ σοφότερο θα ήταν να έλεγε προσωπικά εγώ από τα κοστούμια που παίρνω αρέσει αυτή η φίρμα, αυτή τα Dolce Gabbana, ξέρω εγώ, το ένα, το Dior, το... Λοιπόν, τα Κάπα, δεν ξέρω, ο καθένας έχει αυτά που του αρέσουν, αλλά μπορεί και να μην είναι και από αυτά. Να είναι από το κατάστημα του κυρίου Γεωργίου Νικολόπουλου. Να τα βρίσκει εξαιρετικά ραμμένα πάνω του. Ή ο προσωπικός του ράφτης που του κάνει παραγγελία και το ράβει πάνω του. Λέει εγώ 10 Versace είναι αυτός. Είναι το πίστερο ότι δεν είναι γιατί δεν λέγεται Versace. Δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα. Άρα θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με ένα γνωμικό των Κινέζων. Πώς να τους ρωτάς τι είναι ωραίο και γιατί δεν σου αρέσει αυτό ή γιατί σου αρέσει αυτό, η απάντησή τους είναι πάρ' τα μάτια μου να δεις τι βλέπω για να καταλάβεις γιατί μ' αρέσει. Σαφέστατο το μήνυμα. Αυτό πάει να πει
ότι αναγνωρίζω ότι το ωραίο είναι μια προσωπική υπόθεση. Του μ' αρέσει, δεν μου αρέσει. Και αν δεν μ' αρέσει, δεν το αποκαλώ άσχημο. Δηλαδή, καλά, τι άσχημος πίνακας είναι αυτός. Αμέσως θα μπορούσαμε να το ρωτήσουμε, γιατί το λες άσχημο πίνακα. Θα σου απαντήσει, ξέρω πώς θα απαντήσει. Μα καλά, ωραίος πίνακας, να δω τώρα τι πλάκα μας κάνεις. Άσχημος πίνακας είναι. Όλοι το λένε. Αγαπητοί φίλοι, φίλε, δεν μπορείς να συμπεριφερθείς έτσι. Όλοι το λένε, δεν ρώτησες τα 7,5 δισεκατομμύρια άτομα που είναι στον πλανήτη, ούτε εξουσιοδοτήθηκες να εκφράσεις άποψη. Και όλα τα 7,5 δισεκατομμύρια να λέγανε ότι είναι ωραίο ή άσχημο, δεν ξέρεις τι θα γίνει με τις νέες γενιές που θα έρθουν, που θα είναι 50 δισεκατομμύρια. Εκεί θα συμφωνούν. Ή να ξέρεις αν θα συμφωνούσαν και όλοι αυτοί που έχουν φύγει από τη ζωή. Είναι εξίσου πολλά δισεκατομμύρια. Οπότε, πώς μπορείς να πεις ότι αποφασίζω να ονομάσω αυτό ωραίο. Κάλλιστα μπορείς να πεις πόσο μ' αρέσει αυτό το κομμάτι. Ότι αν πω ότι μ' αρέσει, αμέσως έχω λύσει και το πρόβλημα. Ότι μου αρέσει, δεν με ενδιαφέρει εσένα αν σου αρέσει. Τότε γιατί γίνεται το συμμάχι. Γιατί μάχη του εγώ είναι. Επειδή είπα ότι μου αρέσει αυτός ο πίνακας, αλίμονο αν ο διπλανός μου πει δεν του αρέσει. Μα δεν σου αρέσει αυτός ο πίνακας. Αυτός είναι πίνακας του Μονέ. Και τι να βάλω εγώ την κούπα μου να κλαίει επειδή είναι του Μονέ. Μα είναι του Μονέ σου είπα. Και ό,τι είναι του Μονέ είναι ωραίο δηλαδή. Υπάρχει κανένας κανόνας που το λέει αυτό. Όχι βέβαια. Αν ήταν όμως του Λεωνάρντο Νταβίντσι, θα ήταν ένας προσεκτικά φτιαγμένος πίνακας. Γιατί πρέπει να μ' αρέσει. Θα είχε όλες τις τεχνικές γνώσεις, επάρκειες κτλ. Θα έπρεπε να μ' αρέσει κιόλας. Μα είναι του Λεωνάρντο Νταβίντσι, είπαμε. Γιατί βρε παιδί μου, επειδή είναι του Λεωνάρντο Νταβίντσι, θα έπρεπε να μ' αρέσει. Άμα σου πω εγώ ότι είναι του Θείου μου Χριστόφορου, που εμένα μ' αρέσει, θα έπρεπε να σ' αρέσει για εσένα. Τώρα το βάζεις τον Χριστόφορο που λέει στο θείο σου με τον Λεωνάρντο Νταβίντσι. Εμένα μ' αρέσει αυτός όμως. Ωραία, εμένα δεν μ' αρέσει. Καλά είσαι. Σένα δεν σ' αρέσει. Γιατί έκανα εγώ καμιά ένσταση. Ότι και να σου έλεγα ότι μ' αρέσει επειδή είναι του θείου μου Χριστόφορο πρέπει να αρέσει εσένα. Όχι, σένα δεν σ' αρέσει και το δέχομαι. Άρα και εκεί επεμβαίνει ο Καντ και λέει όταν κάτι δεν σε αρέσει δεν πλακώνεσαι στο ξύλο με τον διπλανό γιατί δεν του αρέσει. Γιατί δεν του αρέσει. Όχι μωρέ, οι περισσότεροι το παίζουν από αντίδραση. Ενώ του αρέσει λένε ότι δεν του αρέσει. Αποψίσουν αυτοί. Αλλά εσύ θα έπαιρνε ένα βιβλίο, αν σου δίνανε μια σελίδα εφημερίδα και σου λέγανε ανάλυσε τη λέξη ωραίο, άσχημο κτλ. Θα μπορούσε να γράψει μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη και γκάλωπ σε όλο τον κόσμο. Βγήκα στο συμπέρασμα ότι ωραίο είναι ο πίνακας του Βαγκόκ και δεν είναι του Τάδε, του Πόλοκ. Είναι δυνατόν να βγει ένας και να αρχίσει να κατηγοριοποιεί τους πίνακες που γνωρίζει και να λέει πρώτος πίνακας ομορφιά είναι αυτός, δεύτερος είναι εκείνος, τρίτος είναι αυτός. Κάτσε εσύ ρε να του πει ο άλλος, τι είναι αυτά που λες. Σου πω εγώ ποιος είναι ο ωραίος πίνακας. Πρώτος είναι του Μιχαηλάγγελου, δεύτερος είναι εκείνος. Τι λες μωρέ, να σας πω εγώ λέει ο τρίτος. Α, πρώτος είναι του Μπέικον, λοιπόν. Και ακολούθως να βγαίνουν οι Γάλλοι να λένε οι Γάλλοι καλοί δημοσιογράφοι, να βγαίνουν οι Ιταλοί να λένε σαν τους Ιταλούς δεν είναι τίποτα, να βγαίνουν οι άλλοι οι Ισπανοί και ξερό ψωμί και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει ένα αδιέξοδο το οποίο άλλοτε είναι εθνικό, άλλοτε είναι προσωπικό, είναι το εγώ μας, που σου λέει έλα τώρα μίλησα εγώ και είπα ότι αυτό είναι ωραίο και θα βγεις εσύ να μου πεις ότι είναι ωραίο και ποιος είσαι εσύ που θα παίξεις αισθητική απέναντί μου και είσαι καλύτερο εσύ
και εγώ θα αποδεχθώ τη δική σου άποψη τη στιγμή που εσύ δεν αποδέχεις τη δική μου και δεν συμφωνείς ότι είναι ωραίο ή άσχημο, τέλος πάντων ό,τι έχω πει εγώ, εσύ που είσαι, δεν πιάνεις μπάζα μπροστά μου. Αυτά είναι επικίνδυνα παιχνίδια του εγώ. Λοιπόν, δεν μπορείς να κάθεις να στήσεις κανόνες απάνω σε δύο ανθρώπους που είναι μισότρελοι και ο καθένας υπερασπίζεται το εγώ του μόνο και είναι ικανός να σκοτωθεί με τον απέναντι για ποιο αυτός ονομάζει ωραίο ή άσχημο. Μάλλον θυμίζει ένα ποδοσφαιρικό μάτς που μπαίνουν Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί μέσα και σκοτώνονται ποια ομάδα είναι καλύτερη, ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης. Λες και είναι κάτι δικό τους. Δηλαδή οι περιουσίες των Βαρδινογιάννητων και των Κοκάλιων και του Κόκαλ και του Προέδρου τώρα του Δήμαρχου, όπως το λένε, του Μαρινάκη, γίνανε και αυτοί μέτοχοι. Και το έχουν πάρει τον Ολυμπιακό ότι είναι, όπως το λένε, κομμάτι από τη ζωή τους. Ή τον Παναθηναϊκό, ή την ΑΕ και τον Πανιόνιο Πόλο κτλ. Παιδιά, επιχειρήσεις είναι αυτές, παίζουν μπάλα, αγοράζουν, πουλάνε, παίρνουν εκατομμύρια, μπαίνουν μέσα, κερδίζουν, χάνουν, δεν ξέρω τι κάνουν. Αλλά εσύ, κακομοίρη, τι δουλειά έχεις να σκοτώνεσαι γιατί αν ο Παναθηναϊκός, δηλαδή έρχεσαι και λες, η σχολή Γοργή είναι καλύτερη από την τάδε σχολή. Όχι, χειρότερη. Καλύτερη είναι η άλλη, αυτή εδώ. Και μπορεί να πλοκωθεί στο ξύλο. Τι σε ενδιαφέρει σένα η σχολή, αν σου αρέσει, έλα να σπουδάσεις. Μέχρι εκεί μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, άντε τώρα να κάνεις να μαλώσεις ποια είναι καλύτερη. Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Λάρισα ή τα Γιάννενα. Ποια πόλη είναι καλύτερη. Οι Λαρισαίοι θα λένε η Λάρισα, οι Γιαννιώτες τα Γιάννενα, οι Λαμίες στη Λαμία. Και αυτό είναι συζήτηση. Ποια πόλη είναι ωραιότερη. Οπότε, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κατάληξη όπου κάποιος με κάποια κριτήρια. Ποια κριτήρια εδώ είναι κριτήρια, είναι το ποιότητος. Είμαι από τη Λαμία, η Λαμία είναι. Είμαι από τη Λάρισα, η Λάρισα είναι ωραία. Βλέπετε λοιπόν πόσο κάποια στοιχεία παραποιούν την αλήθεια την οποία ζητάμε να βρούμε στο περιωραίο κεφάλαιο. Σίγουρα ναι. Οπότε τι θα κάναμε τώρα για να ψάχναμε πού θα βρούμε το πού είναι το πραγματικά ωραίο και μάλλον ότι πού έχουμε πιθανότητα να μπορέσουμε να βρούμε το ωραίο. Σε ένα πίνακα, σε ένα γλυπτό, σε ένα εργοτέχνης δηλαδή, ή στη φύση. Πάει, η φύση είναι ωραία, δεν είναι εργοτέχνης. Η φύση είναι πάντα ωραία. Δηλαδή γιατί η φύση είναι πάντα ωραία. Γιατί τώρα η φύση δεν είναι ωραία. Έλα τώρα να μας τρελάνεις και να μας πεις ότι η φύση δεν είναι ωραία. Τι είναι ο πίνακας, είναι ωραίος. Γιατί η φύση είναι ωραία. Η φύση γιατί είναι ωραία. Έχεις και τη ομορφιά όταν ανεβαίνεις ένα βουνό, έχεις ένα ποτάμι από κάτω. Τι ωραία χρώματα, τι ωραία αυτά. Έχεις τι ωραία χρώματα έχει η φύση. Η φύση έχει ωραία χρώματα. Γιατί είναι ωραία χρώματα. Γιατί δεν είναι ωραίο το γαλάζιο του ουρανού ή του νερού ή το αυτό ή τα πράσινα δέντρα. Γιατί ρε φίλε, αν όταν είχες γεννηθεί η θάλασσα ήταν μόβα, ας πούμε, και τα δέντρα κόκκινα, θα έχεις κανένα πρόβλημα. Τι να ήταν, κόκκινα τα δέντρα, πράσινα τα νερά, πορτοκαλιά να είναι, ξέρω εγώ, τα χώματα. Τι είναι αυτά που λες, αυτά που λέω, λέω. Κάνω μια υπόθεση εργασίας για να ζήσεις στο πάνω. Τότε θα έλεγες, πω τι άτυχος που είμαι σε μια χώρα, σε ένα πλανήτη που ο ήλιος είναι μπλε, ας πούμε, ο ουρανός είναι καφέ και η θάλασσα είναι κόκκινη. Θα έλεγες το ίδιο πράγμα, πιστεύεις? Δεν θα έλεγα. Μάλλον όχι.
Αυτό θα βλέπεις, αυτή θα ήταν αυτός θα ήταν ο κόσμος που θα ζούσες και αυτά θα ήταν τα αποδεκτά κομμάτια του χώρου με στον οποίο διαβίωσε. Λες να ήταν έτσι. Έτσι θα ήταν. Ωραία θα ήταν όποια χρώματα και αν είχε ο χώρος που ήταν απέναντί σου. Ναι, κατά μια άποψη μπορεί να είναι και έτσι. Δηλαδή λες να θαύμαζα μια κόκκινη θάλασσα. Γιατί όταν πέφτει το ηλιοβασίλεμα και κοκκινίζει ο ουρανός και κοκκινίζει η θάλασσα, δεν λες τι ωραίο ηλιοβασίλεμα. Κόκκινη είναι και την ώρα. Ναι, δίκιο έχεις, κόκκινη είναι. Δηλαδή λες να μου άρεσε ο ουρανός αν ήταν κόκκινος το πρωί με το βράδυ. Μπορεί. Γιατί να μην σ' αρέσει. Δηλαδή, κάτσε να σε ρωτήσω ακόμα κάτι. Εάν όταν γεννιώσουν να είχες τέσσερα χέρια, θα έλεγες τι χάλια είμαι που έχω τέσσερα χέρια. Παράξενο δεν είναι. Παράξενο είναι τώρα που όλοι έχουμε δύο χέρια. Αν όλοι είχαμε τέσσερα χέρια θα ήταν παράξενο. Δηλαδή γιατί 40 ποδαρούς ακούει 40 πόδια είναι παράξενο που έχει 40 πόδια. Διαμαρτύρεται κάθε μέρα και λέει άραγε έλα πάλι την ατυχία μου γιατί έχω 40 πόδια. Δηλαδή τα ζώα που έχουν τέσσερα πόδια παραπονιούνται γιατί ο άνθρωπος έχει δύο και αυτοί έχουν τέσσερα. Μια χαρά ζουν. Οπότε όσα μάτια να έχεις, όσα χέρια να έχεις, όσα πόδια να έχεις, αυτό θα ήταν το ωραίο. Θα λέγανε κοίτα ένας ωραίος άνθρωπος, ποιος αυτός με τα τέσσερα πόδια. Δεν θα λέγανε με τα τέσσερα πόδια, όλοι οι άνθρωποι θα είχαν τέσσερα πόδια. Στα live σημαίνω αυτά. Λοιπόν. Οπότε τώρα δεν ξέρω αν έχουμε κανένα μήνυμα που μου λέει ότι δεν βλέπει κάποιος την εικόνα. Αν επειδή καμιά φορά μας κάνει. Επειδή μας κάνει καμιά φορά κάποια τερτύπια το ίντερνετ, έχω φοβηθεί πλέον. Έχω βάλει μέσα ερευνητές όταν δουν ότι η εικόνα κάπου δεν πάει καλά. Δεν μπορώ να το σηκώσω. Λοιπόν, και είπαμε λοιπόν τώρα βάζουμε ένα ερώτημα. Πού θα βρω το ιδανικό ωραίο λοιπόν, για να μείνω σίγουρος ότι εκεί είναι ωραίο και δεν είναι έτσι ένα αμφιλεγόμενο ωραίο. Η ερώτηση είναι, στη φύση θα ήταν αυτό το ωραίο ή σε ένα έργο τέχνης. Για να αφήσουμε τη σκέψη μας για 10 δευτερόλεπτα, 20 να το σκεφτεί. Στη φύση, η φύση, θα λέγανε, η φύση σε κάτι ωραία κομμάτια της φύσης είναι απίθανα. Στη φύση θα βρίσκα κάτι ωραίο, φανταστώ έτσι μια περιοχή με έλατα, όπως και το Τυρόλο που πηγαίνουμε συχνά, Ανατολικό Τυρόλο, με έλατα, με βουνά, με λίμνες, με αυτό, τι ωραίο μέρος. Και μάλιστα συμφωνούν οι περισσότεροι, να μην πω όλοι, ότι το μέρος είναι πολύ ωραίο και άλλα σχετικά μέρη, σκέψου ο Νιαγάρας, τίποτα οι Άνδεις, κάποια μέρη με πλούσια χλωρίδα, τα ποτάμια τους, καταράκτες τους, δεν είναι ωραία αυτά. Εγώ είπα που θα βρεις το ωραιότερο κομμάτι σε ένα πίνακα ή σε ένα αυτό. Ή καμία σχέση. Ή μήπως δεν είναι συγκρίσιμα καν μεγέθη. Δηλαδή πρέπει εκεί να το διαχωρίζεις να πεις. Γιατί θα πρέπει να κάνουμε σύγκριση του χώρου ο οποίος είναι κάπου κοντά μας, ή μακριά μας, στην Αυστρία, στην Ελβετία κτλ. Για να τον ανακηρύξουμε ιδανικό τόπο
αισθητικής ομορφιάς και μας βάζει και το δίλημα, μήπως δεν είναι στη φύση αλλά είναι σε κάνα πίνακα κρυμμένος, δηλαδή ένας πίνακα στο Ζερικό του Λεωνάρντο, του Μικελάντζελο ή ενός σύγχρονου ζωγράφου. Τι να κάνουμε τώρα, συγκρίνοντας αυτά. Δηλαδή επιμένουμε να τα πιάσουμε και να τα συγκρίνουμε. Εάν δηλαδή, όπως είπες, το Τυρόλο είναι ωραιότερο από την Καπέλα Σιστίνα, τι σύγκριση να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, για βάλω το έτσι, να το καταλάβουμε αλλιώς. Δηλαδή, αν μου έλεγες που θέλω να περάσω μια εβδομάδα στην Καπέλα Σιστίνα, την κοιτάω από κάτω ή να μείνω στο Τυρόλο. Αυτό θα ήταν πιο κομμάτι αισθητικής, θα ήταν ένα ερώτημα το οποίο είχε απάντηση. Δηλαδή να πω ο Δαβίδ του μέσα στην Ακαδημία, στο Μουσείο της Ακαδημία, είναι πιο ωραίος ή το Τυρόλο. Γίνεται να κάνω τέτοια ερώτηση. Δηλαδή να σε ρωτήσω, το ποδήλατό σου είναι πιο ωραίο το αγωνιστικό, αυτό που έχεις με τις τόσες ταχύτητες είναι πιο ωραίο ή ένας ανανάς. Ξέρω ότι σου αρέσουν τα εξωτικά φρούτα. Αν μου πεις, ο ανανάς είναι πιο ωραίο από το ποδήλατο. Ή ανάποδο, το ποδήλατο είναι πιο ωραίο από το ανανά. Σου έλεγα, να τις αγλαμάρανε αυτό. Συγκρίνεις τον ανανά με το ποδήλατο. Είναι συγκρίσιμο μεγέθη. Πώς δεν κάθεσαι να μου πεις, αν το αμπαζούρ είναι ωραιότερο από το κρεβάτι σου. Συγκρίνονται. Τι μας λες μια ώρα τότε, ότι να δούμε ότι πού θα βρούμε το ωραιότερο κομμάτι στη φύση ή στο... Α, υπάρχει λόγος που το είπαμε. Για να δούμε ότι κάνουμε κάποια λάθη. Τι πάει να πει το ωραιότερο μέρος του στη φύση. Ωραίο μέρος στη φύση, για να το πούμε ωραίο, είναι ένα μέρος που αισθητικά θα μας αρέσει, σίγουρα. Θα μας ξεκουράσει, θα μας αναζωογονήσει, θα μας κάνει να νιώσουμε άνετα σε ένα περιβάλλον εξαιρετικού καλούς. Και τώρα να μου πεις, ποιο είναι πιο ωραίο, το Τυρόλο ή το πρώτο σου παιδί που γεννήθηκε εδώ και ένα χρόνο στη Βουνιά. Τι είπες, το Τυρόλο, ναι, το έχεις περιγράψει με τα καλύτερα λόγια. Λίμνες, ποτάμια, δίπλα κτλ. Ποιο είναι πιο ωραίο, το μωρό σου ή το Τυρόλο. Μα τι ερώτηση είναι αυτή, τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο. Όση δουλειά έχει να συγκρίνω το Τυρόλο με το Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Εσύ το έθεσες το θέμα. Εγώ το έθεσα το θέμα να δούμε εάν υπάρχει σύγκριση. Μέσα αναφέρουμε. Είναι συγκρίσιμα ή μήπως δεν είναι. Πριν πάμε στην απάντηση, να πούμε μια καλησπέρα στους φίλους που είναι κοντά μας. Στον Σάββατον Αλμπάντη λέει καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Σάββα. Στη Λιδία τη Δερμίκη, σπουδάστριά μας στο Fine Art, από Ξάθια. Ή κάποτε στην Ξάθια και κάποτε λίγο πέρα κοντά στη Δράμα. Ο Γιάννης Δασταμάνης λέει την καλησπέρα μου σε όλους, από Γερμανία. Καλησπέρα Γιάννη και ευχαριστούμε που προσπαθείς να είσαι κοντά μας κάθε Παρασκευή. Ο καλός φίλος ο Κώστας ο Αγγελάκης, εικαστικός και αυτός, λέει καλησπέρα του στην ομάδα. Η σπουδάστριά μας στο Fine Art, η Σοφία Ιφωνιαδάκη από την Κρήτη, την Ιερά Πέτρα. Καλησπέρα Σοφία.
Η άλλη σπουδαστριά μας, η Ελένη Λιμπεράκη, λέει καλησπέρα δάσκαλε, ευχαριστώ. Επίσης Ελένη, από την Ελευθερούπολη στο νομό Καβάλας. Η Σοφία Ιφαμελιάρη, σπουδαστριά μας επίσης στο πρόγραμμα του Fine Art, λέει καλησπέρα δάσκαλέ μας και είναι από τη Νέα Υόρκη. Δηλαδή σπουδάζει εξ αποστάσεως από Νέα Υόρκη επίσης. Ο Γιάννης Δασταμάνης, δεν υπάρχει ωραίο ή άσχημο. Υπάρχει το γούστο πνευματικό των αισθήσεων. Εντάξει. Βεβαίως. Η Ελένη Σχιναράκη Βασιλό Κωνσταντάκη, μου λέει την καλησπέρα της από το Ηράκλειο. Ευχαριστούμε την Ελένη. Η Ειρήνη Δαλαμπίδα, σπουδάστριά μας στο πρόγραμμα Fine Art από τη Λάρισα. Η Αναστασία Γιανοπούλου, λέει καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Και ευχαριστούμε αυτό το πυκνό μοσαϊκό που έχουμε από διάφορα μέρη, όχι πλέον της Ελλάδος αλλά και του κόσμου, και νιώθουμε πολύ όμορφα που συμμετέχουν άνθρωποι από πολλά μέρη, έτσι για να γίνει μια επαφή, να ακουστούν οι απόψεις, όπως η Σοφία Ιφαμελιάρη από τη Νέα Υόρκη λέει: ανάλογα με την αισθητική άποψη του καθένα, νομίζω πως κρίνουμε το ωραίο. Εννοείται βέβαια ότι ο καθένας με την αισθητική του τοποθέτηση, άποψη, γνώση, κουλτούρα, εθνικότητα και τους επηρεασμούς που έχει από το περιβάλλον το οποίο έζησε για το τι είναι ωραίο και τι είναι άσχημο, διαμορφώνει τελικά την κρίση του για το τι είναι κατά την άποψή του ωραίο και τι κατά την άποψή του είναι άσχημο. Εκείνος δεν το λέει κατά την άποψή του, το λέμε εμείς, ότι δεν μπορεί να είναι τίποτα παραπάνω από την κατά την άποψή του ωραίο ή άσχημο. Δηλαδή, η κουλτούρα του, η γνώση του, η καλλιεργία του, το περιβάλλον, οι γνώσεις του, και αυτό θα το διαμορφώσουν τις συνθήκες για να αξιολογήσει κάτι ως ωραίο ή ως άσχημο. Αλλά αυτό δεν πρέπει να πει ότι είναι και οικουμενικό και ότι μπορεί να το περάσει σε όλους. Σε Αθηναίους, Πειραιώτες, Θεσσαλονικείς, Λαρισαίους και Κρήτες και τα λοιπά, σε Γερμανούς, Ιταλούς, Ισπανούς και αυτό, Εσκιμώους, Μαύρους, Άσπρους και τα λοιπά. Αυτό είναι το ωραίο, το είπαμε και τελείωσαμε. Δεν είναι. Και να πάμε να δούμε τώρα και τις αντιρρήσεις των φιλοσόφων απάνω στο κομμάτι που είπαμε, που θέσαμε και θα προσπαθήσω μάλιστα να το διαβάσω και κατά γράμμα σχεδόν για να μην παρανοηθεί. Η φιλοσοφία, ξέρετε, δεν θέλω να είναι, δηλαδή ότι είπε κάτι ο Χέγκελ, να μου πει κάποιος δεν το διάβαζε σωστά, άλλα έλεγε, γι' αυτό για να μην βγω. Είναι ένα μάθημα που διδάσκεται στο πρόγραμμα του Fine Art. Εκεί δεν το διαβάζουμε, αλλά έχουμε την καλή πίστη ότι αυτά που θα πούμε δεν είναι κατά την κρίση μας και παραποιημένα, αλλά εδώ που έχουμε να κάνουμε και με κοινό άγνωστο, οφείλουμε το διαβάσουμε κατά γράμμα. Λοιπόν, μιλάει ότι η αισθητική, δηλαδή το τι μας κάνει να αισθανόμαστε κάτι ως ωραίο ή ως άσχημο, κατά την άποψή μας, αρχίζει κάτι από τον Καντ. Ο Καντ επίσης αντιδιαστέλει την πιστή μίμηση από την τέχνη ως εξής. Διαβάζω από το βιβλίο του Βασίλη Χριστόπουλου. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν να μιμούνται τις τρίλες ενός αϊδονιού.
Μόλις αντιλαμβανόμαστε όμως ότι είναι άνθρωπος του κελαϊδάει και όχι ειδώνει, βρίσκουμε αυτό το κελαίδημα ανούσιο. Γιατί άραγε εδώ να το κάνω. Δηλαδή, αν κάποιος κάνει και ο ένας λέει, α, τι ωραίο αυτό το αειδώνει και βγαίνει αυτός που το κάνει και του λέει, χα, εγώ ήμουνα, δεν ήταν αειδώνει. Ενώ του άρεσε ο ήχος, ας πούμε, όχι αυτό που έκανα εγώ, αλλά ο ήχος του αυτού που ξέρει να κάνει καλά το αειδώνει, του λέει, άντε ρε σαχλαμάρα τώρα που θες να μ' αρέσει ο ήχος. Μα όταν τον άκουγε, δεν άρεσε. Μου άρεσε, λέει και ο Καντ, γιατί ακούγοντας ένα ειδόνι, ακούω τον ήχο που βγάζει αναζητώντας ή διακηρύσσοντας την ελευθερία του, τη χαρά του, το κάλεσμα, ερωτικό κάλεσμα, ή είναι σε ευεξία και έχει όρεξη να τραγουδήσει. Και αυτό μας άρεσε γιατί είναι η πραγματικότητα. Ενώ το αυτό που κάνει ο φίλος μας μιμούμενος στο αειδόν είναι μίμηση. Δηλαδή δεν εκφράζει μια επιθυμία του ή ένα συνέστημά του, το κάνει μόνο για να δείξει ότι ξέρει να κάνει το ήχο σαν το αειδόνι. Ενώ το αειδόνι λέει κάτι, καλεί κάποιους, φωνάζει κάτι, λέει κάτι. Άρα είναι original που λέμε, είναι γνήσιο. Δεν είναι μίμηση. Γι' αυτό έχει τεράστια διαφορά ο ήχος του πραγματικού ειδονίου που λέει κάτι και μπορείς να καταλάβεις ότι μπαίνεις μέσα στη ζωούλα του για να χαρείς αυτό που εκφράζει το ίδιο, ενώ με τον άλλον προσπαθεί να σου κάνει το ειδόνι. Δεν είναι εύκολη μίμηση, αλλά δεν λέει τίποτα όμως συναισθηματικά σε αυτόν ο οποίος το ακούει, ώστε να το πράξει. Έτσι δημιουργήθηκαν δύο μεγάλα ρεύματα. Ας δούμε τον αισθητικό ιδεαλισμό. Η βασική φιλοσοφική θέση του αισθητικού ιδεαλισμού είναι πως το ωραίο δεν υπάρχει στα φυσικά πράγματα ή στα γεγονότα της ζωής, αλλά στην πλασματική φύση και ζωή. Μην ψάξεις, λέει, το ωραίο να το βρεις στη φύση, αλλά σε αυτά που φτιάχνονται από ανθρώπους. Αυτή δημιουργεί το ωραίο με τη μαγική της δύναμη, τη φαντασία, το δαιμόνιο του αληθινού καλλιτέχνη. Η ομορφιά και το ωραίο δεν είναι δηλαδή ιδιότητα της φύσης, αλλά δημιουργία της τέχνης που απορρέει από την ψυχή του καλλιτέχνη και μόνο από αυτή. Η φύση δεν είναι ούτε ωραία ούτε άσχημη. Είναι απλά η φύση. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι και μπλε και κόκκινη και κίτρινη να ήταν ή πράσινη, καφέ, ο ουρανός, η γη, ό,τι άλλα χρώματα θέλουν να είναι, όταν γεννιώσουν και τα βλέπεις αυτά, θα λέγεις τι ωραία χρώματα που είναι. Θα διαμαρτυρώσουν όταν είχε σύννεφα και έχανες τώρα τα χρώματα. Αλλά όπως δεν μίλησες ποτέ όταν είδες μπλε ουρανό, ξέρω εγώ, κόκκινη τη φωτιά κτλ. Και τα θεωρείς δεδομένα, εσύ δεν θα φώναζες και αν τα βλέπεις, άλλα χρώματα. Οπότε, ονομάζεις τώρα αυτά τα χρώματα που έχει φύσει ωραία, αλλά ωραία θα ονομάζεις και όποια άλλα χρώματα έχει φύσει. Ενώ αν έβλεπε ξαφνικά τώρα και αλλάζαν τα χρώματα, λες, κοίτα τι χάλασε τα ωραία χρώματα που είχε και βάλε άλλα χρώματα άσχημα. Αν όταν είχε γεννηθεί όμως ήταν έτσι με τα χρώματα που θα υπήρχαν έτσι όπως τα. Όπως τα πρωτοέβλεπες, θα ήταν ωραίο. Διαβάζω μερικά σχόλια. Σάββας Ναλμπάντης, στη Θεσσαλονίκη. Ωραίο. Ό,τι έχει κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο εναρμονίζεται με το σύνολο και τυπώνεται στη μνήμη μας κάνοντας το
κάνοντάς το αξέχαστο. Εντάξει. Ευχαριστούμε Σάβα. Χρήστος Ρέντας. Καλησπέρα σας και από τη Λάρισα. Και πολλά θαυμαστικά. Ευχαριστούμε Χρήστο. Η άποψη αυτή διατυπώθηκε ότι η φύση δεν είναι ούτε ωραία ούτε άσχημη, είναι απλά φύση. Η άποψη αυτή διατυπώθηκε σε αντίθεση προς τον αισθητικό ρεαλισμό που διαμορφώθηκε σαν φιλοσοφική αντίληψη ιστορικά πρώτος από τον Ρουσό και σε συνέχεια από τον Μπερξόν, δηλαδή από τη γαλλική σχολή. Σε συνοπτική διατύπωση, ο αισθητικός ρεαλισμός θεωρεί μόνο τη φύση πρωταρχική πηγή ομορφιάς, δηλαδή η γαλλική σχολή. Η φύση με τους ανεξάντλητους συνδυασμούς των στοιχείων της δημιουργεί τα έργα τέχνης και καμιά τη δεξιοτεχνία δεν μπορεί να συγκριθεί μαζί της. Η τελειότερη τέχνη είναι υποδέστερη από το οποιοδήποτε φυσικό αντικείμενο, γιατί η φύση, σαν έργο φτιαγμένο από το Θεό, είναι ανώτερη από κάθε έργο ανθρώπινο. Καταδικάζεται έτσι η τέχνη στο ρόλο μιας μιμικής δούλησης, μιας δουλικής μίμησης, μιας μιμικής δούλησης, όπου ωραίο, μιας δουλικής μίμησης. Να κάνεις, ρε παιδί μου, ένα σαρδάμ, αλλά όχι τέτοιο, μιας μιμικής δούλησης. Καλό. Στην απελπισμένη της προσπάθεια να προσεγγίσει τη λιότητα. Εάν έλεγε λοιπόν ότι η φύση είναι το ωραίο και η τέχνη, ό,τι και να προσπαθήσει, αφόσον πάνε να ανταγωνιστεί το Θεό, δεν θα μπορεί ποτέ να το κάνει ωραιότερο. Σε τέτοια περίπτωση, η τέχνη θα ήταν πάντα δεύτερη και καταϊδρωμένη. Δεν θα μπορούσε ποτέ να... θα είναι σε μια δουλική μίμηση, δηλαδή θα προσπαθούσε, όπως λέει εδώ πέρα, να προσπαθήσει να φτιάξει κάτι το οποίο να είναι υποφερτό ή να πλησιάσει προς τη φύση, την οποία όμως ποτέ δεν θα μπορούσε να την πιάσει. Η φύση θα ήταν πάντα η ωραιότερη. Αυτή είναι η γαλλική σχολή των Ρουσό και Μπερξόν. Αντίθετα, η γερμανική σχολή, ο αισθητικός ιδεαλισμός, αποδεσμεύει την τέχνη από την αντιγραφή και τη μίμηση, δίνει έμφαση στο δημιουργικό, στο δημιουργικό εγώ και στις εκφραστικές του δυνατότητες και παίζει τελικά καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της τέχνης και στα μοντέρνα εκφραστικά κινήματα που αναπτύχθησαν και αναπτύσσονται στον αιώνα μας. Προς επιβεβαίωση αυτού του απελευθερωτικού για την τέχνη και τον καλλιτέχνη ρόλο του αισθητικού ιδεαλισμού, σημειώνουμε ότι ο γερμανικός εξπρεσιονισμός, το κατεξοχήν εκφραστικό κίνημα της ζωγραφικής, γεννήθηκε στο λίκνο που θέρμανε ο ιδεαλισμός του Καντ και του Χέγγελ. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η τέχνη που είναι δημιουργία και καμία προσπάθεια μίμησης της τέχνης, αλλά δημιουργικότητας, παρέχει κατά τους Χέγγελ και Καντ μεγαλύτερη αίσθηση αυτού που ψάχνουμε για ωραίο, το ωραίο να το βρούμε στη δημιουργία, στην έκφραση και στο αποτέλεσμα της ανθρώπινης επιχειρηματολογίας και υλοποίησης, δηλαδή εκεί θα βρούμε ένα ωραίο το οποίο δεν είναι το αισθητικά ωραίο, γιατί βάλαμε μέσα σαν θέμα, σαν προϋπόθεση, ότι θα δούμε αν είναι ωραία ή άσχημα αυτά τα οποία λέμε και αν είναι συγκρίσιμα. Δεν τα θεωρώ συγκρίσιμα. Θεωρώ το έργο τέχνης να έχει τα δικά του ωραία στοιχεία, που είναι η δημιουργία, η έμπνευση, η έκφραση κτλ. Και η φύση ας παραμείνει με την αγάπη που έχουμε όλοι στη φύση
και ψάχνουμε κάποια σημεία της τα οποία μας ικανοποιούν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα θέσουμε ότι αν είναι το πεπόνι ή η μοτοσικλέτα πιο θεκτικό. Ακούγονται και τα δύο σαν ωραία. Βέβαια μιλάμε για τα ωραία τοπία και για τα ωραία έργα τέχνης. Βάζω εγώ καταχρηστικά το ρόλο, τη λέξη ωραίο, δίχως να είναι ωραίο, αλλά να το πούμε ότι είναι αυτά τα οποία μας ικανοποιούν. Το έργο τέχνης μας ικανοποιεί πολύ αισθητικά και το λέω ωραίο, ενώ είναι μια προσωπική αισθητική ικανοποίηση. Και το ένα ίδιο πράγμα συμβαίνει και με το τοπίο. Αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να συγκρίνουμε το έργο τέχνης με το Νιαγάρα. Τι να πούμε, ότι το έργο της Καπέλας Τίνας είναι ωραιότερο, αισθημότερο από το Νιαγάρα. Το θεωρείτε λογικό αυτό. Άρα, σαν ένα τρίκ που το... σαν ένα έτσι τρίκ που το βάλαμε, νομίζω ότι θέλαμε να διευκρινίσουμε απλώς ότι η ελληνική γλώσσα έχει πολλά ωραία και δεν είναι ανάγκη όλα να τα συγκρίνουμε και δεν είναι όλα να επιμένουμε ότι είναι ωραία. Να τα πούμε, μας αρέσουν. Έχουμε καλυφθεί όλοι. Μου αρέσει πολύ ο Νιαγάρας, μου αρέσει πολύ το Τυρόλο, μου αρέσει πολύ μια Χαράδρα, ένα ψηλό βουνό, η Άδης, ο Όλυμπος, με τα ωραία δέντρα του. Με τα αυτά, με αυτό, πες τα. Αλλά είναι το δικό μου ωραίο. Είπε με τα ωραία δέντρα τους, με τα ωραία βράχια τους, με τα ωραία... Ναι, είναι το δικό μου ωραίο. Έχεις φίλε μου και φίλοι αυτό το δικαίωμα να ονομάζεις κάτι ωραίο, αλλά μη στείνεις και καβγά ότι γιατί δεν αρέσει στον άλλον αυτό το δικό σου ωραίο, έτσι. Αυτό είναι. Λοιπόν, να πούμε κλείνοντας η καλησπέρα που μας στέλνει. Καλησπέρα Γιάννη, λέει ο Αντώνης. Ο Αντώνης Τσαλικίδης, συγγνώμη. Και ο Γιάννης Δασταμάνης συμπληρώνει τελειότητα στην τεχνολογία είναι θάνατος. Τελειότητα στην τεχνολογία είναι θάνατος. Βέβαια. Και όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά στην εικαστική γλώσσα πραγματικά δεν είναι αυτό που ζητάμε η λεπτομέρεια και η τελειότητα. Έτσι. Λοιπόν, όποιος λέει ζωγραφίζει με όρους φωτογραφίας είναι εκτός αντικειμένου. Δεν μιμήσεις τη φωτογραφία, δημιουργείς στη ζωγραφική, δημιουργείς. Δεν μιμήσεις, δεν αποτυπώνεις. Δεν είναι δουλειά του καλλιτέχνη, ας πούμε, να μιμείται, να θέλει να φτιάξει ένα μήλο όμοιο με ένα άλλο. Όχι. Αυτά δεν νομίζω. Είπαμε κάτι τα οποία νομίζω στους περισσότερους πρέπει να έγιναν αντιληπτά. Ό,τι δεν έγιναν μπορείτε να τα σχολιάσετε κάτω και να σας δίνουμε απαντήσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι κορονοϊού θέλοντος. Την επόμενη Παρασκευή είναι η ίδια ώρα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ να έχετε.